5 Δεκέμβρη ήταν μια μέρα αφιερωμένη στον εθελοντισμό. Και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην καλέσουμε τη γυναίκα που είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της περιφέρειας και του εθελοντισμού, την κυρία Μιλάκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτή η γλυκύτητά σας κάθε φορά πραγματικά με ξεπερνάει. Και να κάνω και ένα σχόλιο. Φύγαμε από την μία γυναίκα με τα μπλε γαλανά μάτια. Και περάσαμε στην άλλη κυρία, λοιπόν, με τα γαλανά μάτια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο συνδετικός κρίκος από την αρετή που είχατε προηγουμένως, γιατί πραγματικά τόνισε την αλληλεγγύη και ακριβώς το πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε και εμείς, φαντάζομαι. Η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησε μια διαδικτυακή συζήτηση, η οποία είχε ως θέμα κεντρικό τον εθελοντισμό, και υπήρχε και μια συγκινητική παρέμβαση από την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία είναι και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, γιατί ήσασταν και εσείς? Ναι, σαφώς. Η ιδέα ξεκίνησε από το να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντισμού στις 5 Δεκεμβρίου. Με αφορμή λοιπόν αυτό, ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον εθελοντισμό και να μιλάμε με μία συνέχεια. Αυτή ήταν η πρώτη επαιτειακή εκδήλωση. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες σας ανακοινώσουμε. Και με αφορμή λοιπόν αυτή την μέρα, είχαμε μαζί μας πολύ εμπνευσμένους ανθρώπους που μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον εθελοντισμό, για τους εθελοντές τους και το ρόλο και τη σημασία που έχει ο εθελοντισμός στις μέρες μας. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, αλήθεια είναι ότι μας συγκίνησε πολύ. Μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την Κρήτη, για τον πολιτισμό της, για όλους εμάς εδώ, για την αγάπη της για το νησί μας, για το πόσο σημασία έχουν οι εθελοντές της Κρήτης για τον Σύλλογο Ελπίδα. Δεν ήταν βέβαια η μοναδική μας καλεσμένη. Ήταν και ο κύριος Γιαννόπουλος από το Χαμόγελο του Παιδιού μαζί μας. Πολύ σημαντική νομίζω και η δική. Ήταν ο κύριος Κουδιανδής από τον Παγκόσμιο Σύλλογο Κρητών, που δίνει τη διάσταση του εθελοντισμού και της Κρήτης εκτός συνόρων. Και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο κύριος Ζαχαρίας Σαμανάκης. Όπως επίσης θα πρέπει να τονίσουμε και την παρουσία όλων των Δήμων της Κρήτης, οι αντιδήμαρχοι εθελοντισμού από τους 4 νομούς της Κρήτης ήταν στην εκδήλωσή μας και επίσης είπαν για το έργο των εθελοντών στους Δήμους τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει η σύνδεση του εθελοντισμού με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Γι' αυτό και ήταν μια, έτσι, νομίζω, πρωτοπόρος ιδέα να εντάξουμε σε αυτήν την εκδήλωση και ανθρώπους επιχειρηματίες από το νησί μας, που τόνισαν το ρόλο που έχουν εκείνοι στην στήριξη της κοινωνίας και ειδικά στις μέρες μας και ειδικά στην περίοδο αυτή της πανδημίας που υπήρξε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Κυρία Μιλάκη, όση ώρα μας μιλάτε, πραγματικά παρατηρώ τα μάτια σας και βλέπουμε πόση αγάπη εκτός που εκφράζεστε πέρα από τις γυναίκες που νοσούν, που ήταν και η πρώτη συνάντηση που είχαμε με την πρώτη σας ιδιότητα του ογκολόγου. Έχετε όμως την ίδια αγάπη και για τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Σωστά. Θα σας πω το εξής. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον εθελοντισμό μόλις μπήκα στο πανεπιστήμιο. Και αυτό μου άνοιξε άλλους δρόμους στη ζωή μου. Γιατί, εντάξει, σίγουρα η πρώτη ενασχόληση αφορούσε το κομμάτι της υγείας. Εγώ ως φοιτήτρια επισκεπτόμουν παιδιά σε παιδοματολογικές κλινικές και όχι μόνο, τους διάβαζα κάποια παραμύθια, ασχολήθηκα μαζί τους στον ελεύθερό μου χρόνο για να τα εμψυχώσω και να τα βοηθήσω να ξεπεράσουν το πρόβλημα της υγείας τους. Είδα όμως μέσα από αυτό πόσο σημαντικό είναι για ένα νέο άνθρωπο, γιατί την εποχή εκείνη εγώ ήμουν πολύ νεότερη, να ανοίξει τους οριζοντές του, να μιλήσει με τους συνανθρώπους του, να προσπαθήσει να δώσει κάποια λύση στα προβλήματά τους και πόσο αυτό ενδυναμώνει το μέσα μας, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, μας βοηθάει να αναπτύξουμε πτυχές του χαρακτήρα μας και της προσωπικότητάς μας που δεν τους είχαμε αντιληφθεί προηγουμένως. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω την μεγάλη σημασία που έχει όλο αυτό για τα νέα παιδιά. Ακόμα και για τα παιδιά που είναι στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από πολύ νωρίς. Και ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης θα πρέπει να είναι και σε αυτό. Και νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι που θα ήθελα πολύ να το αναπτύξουμε είναι να βοηθήσουμε αυτήν και να στηρίξουμε βέβαια την εκπαίδευση, τους δασκάλους και τους καθηγητές που ασχολούνται με τα παιδιά μας καθημερινά, να μεγάλο στηρίξουν αυτή βέβαια την προσπάθεια του εθελοντισμού. Πολλά συγχαρητήρια έχω να πω εγώ, από εκεί ξεκίνησε η σκέψη μου. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Πραγματικά μπράβο σας. Και λόγω της κατάστασης τώρα που επικρατεί όλο αυτό το διάστημα, η ανάγκη του εθελοντισμού είναι και ακόμα πιο μεγάλη. Η περιφέρεια τώρα, ποιες δράσεις ασχολείται περισσότερο? Η πανδημία ανέδειξε σαφώς τα προβλήματα και ενδυνάμωσε τον εθελοντισμό. Θα πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία διεθνής μελέτη, η μελέτη COCFIT, που αφορούσε την ψυχική και τη σωματική υγεία σε περιόδους πανδημίας. Αυτή η μελέτη, σε αυτή συμμετείχαν πάνω από 100.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο, με πάνω από 200 επιστήμονες που συμμετείχαν επίσης σε αυτή τη μελέτη, και ανέδειξε ότι στην ελληνική κοινωνία η πανδημία έφερε στρες, έφερε μοναξιά, έφερε απομόνωση, αλλά ενδυνάμωσε τον εθελοντισμό και την αλτρουιστική συμπεριφορά των συνανθρώπων μας, και τα 2/3 αυτών που συμμετείχαν στη μελέτη ανέφεραν ότι ανέπτυξαν εθελοντική δράση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι καταστάσεις γεννούν την ανάγκη να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, και το κάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Το κάναμε ράβοντας μάσκες, για παράδειγμα. Αν θυμάστε, οι κοπέλες που ασχολήθηκαν με όλα αυτά στην αρχή. Τα είδαμε με εθελοντικές ομοδοσίες, προσφέροντας αίμα. Είδαμε ανθρώπους όπως τις εθελόντριες νοσηλεύτριες από την Κρήτη να φεύγουν και να πηγαίνουν να βοηθήσουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε ανθρώπους να μαγειρεύουν για όσους δεν είχαν φαγητό ή είχαν ανάγκη στην πόλη μας και σε όλες τις πόλεις της Κρήτης. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, ο ρόλος του Κέντρου Προαγωγής του Εθελοντισμού της Περιφέρειας Κρήτης είναι να ενδυναμώσει αυτή την ανάγκη για τον εθελοντισμό, να συνδέσει όλες τις εθελοντικές ομάδες μεταξύ τους, να τους δώσει κίνητρα, να τους στηρίξει ακόμα και οικονομικά, και βέβαια να αναδείξει τον εθελοντισμό σαν ύψιστο αγαθό και σαν κομμάτι αναπόσπαστο της κοινωνίας του σήμερα. Οπότε θεωρείτε ότι και η έννοια του εθελοντισμού όλη αυτή την περίοδο που έχουμε διανύσει και με όλες αυτές τις δράσεις που έχουμε δει έχει πάρει και μια διαφορετική έννοια και υπόσταση? Βεβαίως. Ο εθελοντισμός βασίζεται στην ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση θα πει ότι αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες και αναλόγως η συμπεριφορά μας τροποποιείται με βάση τις ανάγκες. Επομένως, όλο αυτό μας ενδυνάμωσε, μας έκανε να σκεπτόμαστε πιο ανθρώπινα, να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην ανάγκη του συνανθρώπου μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και καθημερινότητας. Το ζούμε όλοι μας. Φαντάζομαι και εσείς θα έχετε παραδείγματα από τέτοιες συμπεριφορές καθημερινά. Εννοείται. Και τις αναδεικνύετε και στην εκπομπή σας. Είναι πολύ βασικό για μας. Κάθε φορά που παρακολουθώ την εκπομπή σας, βλέπω ότι αναδεικνύονται τέτοιες δράσεις, αναδεικνύονται όλες αυτές οι συμπεριφορές. Πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε που μας το αναγνωρίζετε. Κυρία Μιλάκη, όπως είπαμε και στην αρχή, κυρία Βαρτινογιάννη έδωσε σημαντικά στοιχεία, μίλησε με τόσο θερμά λόγια για την ημέρα εθελοντισμού αλλά και για την Κρήτη μας, και εμείς έχουμε το σχετικό βίντεο και νομίζω ότι έχει την αξία του να δούμε τι είπε τελικά αυτή η κυρία. Κρήτη και εθελοντισμός είναι δύο λέξεις που κάνουν την καρδιά μου να χτυπά πολύ δύνατα. Αφενός γιατί ο εθελοντισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη καταξιώνουν την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, δηλώνοντας κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτή ακριβώς είναι η ψυχή του έργου των Συλλόγων Ελπίδα και Όραμα Ελπίδας. Για περισσότερα από 30 χρόνια, όλοι όσοι αγωνιζόμαστε για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους, και όλοι όσοι συστηρίζουν το έργο μας, υπηρετούμε τις ευγενείς αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού. Αφετέρου, είναι οι ρίζες της οικογένειάς μου στον ευλογημένο αυτό τόπο της Κρήτης, ενός νησιού που δημιούργησε τον ανεπανάληπτο μοναδικό πολιτισμό, που γέννησε ήρωες, τον τόπο που δεν λύγησε ποτέ και κρατά πάντα την ελληνική σημαία πολύ ψηλά. Η ανεξάγκλητη Κρήτη μας δεν έχει σταματήσει να είναι το επίκεντρο σπουδαίων πρωτοβουλειών πολιτισμού, ανθρωπισμού και εθελοντισμού. Εξαιρετική. Θα ήθελα όμως έτσι και τα δικά σας σχόλια για όλα τα λόγια της, αλλά και για το συλλογισμό της.
Αυτό που είδαμε είναι πραγματικά η κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου που, θα το πω με απλά λόγια, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία ανάγκη να αναδείξει αυτή τη συμπεριφορά, το κάνει στην καθημερινότητα, το κάνει με χαρά, το κάνει μέσα από την ψυχή του. Και έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή σε αυτό το κομμάτι, όχι γιατί θέλει να προβληθεί, όχι γιατί έχει κάποια υστεροβουλία, αλλά γιατί έχει, νιώθει πραγματικά μέσα της πόσο σημαντικό είναι να στηρίζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη, τα παιδιά και τους γονείς τους και τις οικογένειές τους. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό ότι το έργο αυτό το έχει αναδείξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έχει τιμηθεί, έχει βραβευτεί γι' αυτό η κυρία Βαρτινογιάννη. Ένας άνθρωπος που πραγματικά θα πρέπει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας και κυρίως για τους νεότερους. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και σχολίασε θετικά και την Κρήτη με τις εθελοντικές της δράσεις. Το είδαμε στα τελευταία της λόγια. Θα κρατήσουμε αυτό που είπε, ότι ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός. Αναδεικνύει την παιδεία μας, την κουλτούρα μας, την αγωγή μας και είναι πραγματικά ζήτημα πολιτισμού. Και νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι βλέπουμε, γίνεται κομμάτι της κουλτούρας μας ο εθελοντισμός, αν δεν ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό, με όλες αυτές τις δράσεις και τους ανθρώπους που το αναδεικνύουν, γίνεται κομμάτι της κουλτούρας μας και είμαστε αισιόδοξοι για τις επόμενες μέρες και για το αύριο που έρχεται. Έτσι ακριβώς. Και σε αυτό θα θέλω να σας πω ότι θα έχουμε και συνέχεια σε όλο αυτό. Στις 30 του μήνα, στις 5 το απόγευμα, οργανώνουμε μια καινούρια διαδικτυακή εκδήλωση δεδομένων των συνθήκων. Προσαρμοζόμαστε και εμείς στις συνθήκες. Η εκδήλωση αυτή είναι μια αγκαλιά για τα παιδιά από την περιφέρεια Κρήτης. Θα είναι μαζί μας εθελοντικές ομάδες που ασχολούνται κυρίως με παιδιά, όπως η Λιαχτίδα, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Δικαίωμα στη Ζωή και πολλοί άλλοι, οι οποίοι με την συνδρομή τους θα έχουμε έτσι τη χαρά να έχουμε μια διαδραστική εκδήλωση που θα είναι μια γιορτή για τα παιδιά και όλοι οι που θα συμμετέχουν θα δώσουν το δικό τους χαρμόσυνο χριστουγεννιάτικο γιορτινό μήνυμα, μήνυμα αγάπης και ελπίδας για τις μέρες που έρχονται. Βλέπετε όμως να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες, τους αρέσει αυτό, θέλουν να συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο, όποιος και αν είναι αυτός. Να σας πω ότι κάθε φορά που γίνεται μία δράση, κάθε φορά που αναδεικνύουμε κάτι καινούριο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να ασχοληθούν με αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να αφορά την υγεία, μπορεί να αφορά την παιδεία, μπορεί να αφορά οποιαδήποτε μορφή της καθημερινότητάς μας, όμως οι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό όσο εμείς τους δίνουμε κίνητρα. Ακόμα και για τον εθελοντισμό χρειάζεται το κίνητρο. Χρειάζεται κίνητρο και επιβράβευση επίσης. Όσο δίνουμε κίνητρα και επιβραβεύουμε, όλο και περισσότεροι θα έρχονται κοντά μας. Νομίζω ότι και εσάς την ίδια σας κάνει πολύ καλό εθελοντισμός. Μιλάτε γι' αυτό με πάθος, με αγάπη. Νομίζω ότι φαίνεται ο άνθρωπος. Συμφωνώ απόλυτα. Φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος το κάνει επειδή πραγματικά το θέλει και όχι επειδή πρέπει. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλές γιορτές, με υγεία και πολύ αγάπη. Και καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά πολύ. Εγώ από καρδιάς.